Το 1957, όταν ο Φώτης Αγγουλές αποφυλακίζεται, πιάνει δουλειά ως τυπογράφος σε μια εφημερίδα της Χίου και πιάνει στα χέρια του τα πιστήρια του εγκλήματος που τον είχε στείλει για 10 χρόνια στη φυλακή. Ποια είναι η ιστορία των τυπογράφων της Φουντάνας? Το παράνομο τυπογραφείο του Αγγουλέ. Έτσι έμεινε στην ιστορία αυτό το μικρό χειροκίνητο πιεστήριο που χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες του ΕΑΜ, του ΚΚΕ και του Δημοκρατικού Στρατού στοιχείο. Τύπωνε υλικά στην περίοδο της κατοχής, αλλά και μετά την απελευθέρωση, σε συνθήκες που το ΚΚΕ τυπικά ήταν νόμιμο, αλλά η σκληρή καταστολή παρέμενε. Τον Απρίλιο του 1945, τραμπούκι μαζί με τις αρχές καταστρέφουν το τυπογραφείο του ΕΑΜ. Ακολουθούν δολοφονίες αγωνιστών. Το Νοέμβρη του 1947 σπάνε τα τυπογραφεία των εφημερίδων του ΚΚΕ και του ΕΑΜ στοιχείο και λίγες μέρες αργότερα τα βγάζουν και τυπικά εκτός νόμου. Είναι η εποχή που ακόμη και το διάβασμα μιας ανακοίνωσης του ΚΚΕ μπορεί να στείλει κάποιον στη φυλακή ή στο εκτελεστικό απόσπασμα. Σε αυτές τις συνθήκες βαριάς παρανομίας και κρατικής βίας, αυτό το μικρό πιεστήριο αποσυναρμολογείται και μεταφέρεται μυστικά, νύχτα, φορτωμένο σε ένα γαϊδουράκι από τον κάμπο της Χίου στο Βροντάδο. Τοποθετείται σε μία φουντάνα, δηλαδή υπόγεια δεξαμενή νερού στα θεμέλια ενός σπιτιού. Τυπογράφοι αναλαμβάνουν ο ποιητής Φώτης Αγγουλές και ο φιλόλογος Μιχάλης Βατάκης. Από το τέλος του 1947 και για 5 μήνες, με το φως του κεριού, θα μένει στη γη, με κρύο και υγρασία, δουλεύουν για να τυπώνεται και να διαδίδεται η φωνή του ΚΚΕ, η φωνή του αγώνα. Η χωροφυλακή τους ανακαλύπτει το Μάρτιο του 1948. Δικάζονται. Ο Μιχάλης Βατάκης εκτελείται, ενώ ο Φώτης Αγγουλές μένει στις φυλακές έως το 1957. Μετά τις συλλήψεις, το τυπογραφείο παραχωρείται από την ασφάλεια σε τοπική αστική εφημερίδα. Όταν ο Αγγουλές αποφυλακίζεται, θα εργαστεί ως τυπογράφος εκεί, πιάνοντας ξανά στα χέρια του το τυπογραφείο της Φουντάνας.